Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο κανάλι Rensis. Σήμερα θα σας δείξω απλά πώς να ενσωματώσετε το σύστημα πληρωμών σας με έναν πάροχο και να κάνετε αυτόματες συναλλαγές με κάρτες πελατών. Αυτό γίνεται είτε από τον ιστότοπό σας, είτε χειροκίνητα μέσω συνδέσμων πληρωμής και επιστροφών χρημάτων. Ας δούμε πώς λειτουργεί. Στις ρυθμίσεις προσθέστε πρώτα τους τρόπους πληρωμής. Αν θέλετε πληρωμές με κάρτα και PayPal, ενεργοποιήστε την επιλογή κάρτας και ηλεκτρονικού χρήματος. Μετά, πηγαίνετε στις ενσωματώσεις και τους πράκτορες. Εκεί θα δείτε όλα τα διαθέσιμα συστήματα πληρωμών. Να θυμάστε ότι το Rensis ενημερώνεται συνεχώς. Θα προσθέσουμε περισσότερες λειτουργίες, οπότε θα υπάρχουν πολλά νέα συστήματα πληρωμών. Επίσης, αν χρειάζεστε νέα πύλη πληρωμής για το σύστημά σας, ζητήστε το από το τμήμα υποστήριξης. Θα αναλύσουμε και θα προσθέσουμε το σύστημα στο Rensis για αυτοματοποίηση πληρωμών. Εδώ βρίσκονται τα συστήματα πληρωμών. Τα συστήματα πληρωμών και το ηλεκτρονικό χρήμα είναι δύο τύποι πυλών. Πρέπει να επιλέξετε μόνο ένα σύστημα πληρωμών και έναν τύπο ηλεκτρονικού χρήματος από τη λίστα. Είναι αδύνατο να χρησιμοποιήσετε Stripe και Paysa ταυτόχρονα. Όταν ενεργοποιείτε το ένα, το άλλο απενεργοποιείται αυτόματα. Προσέξτε το αυτό. Πρέπει να επιλέξετε ένα σύστημα πληρωμών. Ωστόσο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα σύστημα πληρωμών και ένα ηλεκτρονικό χρήμα ταυτόχρονα, δουλεύοντας με δύο πλατφόρμες. Για παράδειγμα, Stripe και PayPal. Έτσι, είναι δυνατό να το κάνετε αυτό εδώ. Εντάξει, όπως μπορείτε να δείτε, έχω ήδη ενεργοποιήσει την πύλη πληρωμής μου εδώ. Επιτρέψτε μου να σας δείξω πώς λειτουργεί η διαδικασία κράτησης στον ιστότοπο. Θα χρησιμοποιήσω τον σύνδεσμο παραπομπής δείγματος εδώ. Μια στιγμή, εντάξει, αυτό είναι. Ας κάνουμε μια κράτηση απευθείας στην ιστοσελίδα εδώ. Μια χαρά. Αυτή είναι η δοκιμαστική κράτησή μου. Ας φανταστούμε ότι αυτός είναι ο ιστότοπος κρατήσεων, η αρχική σελίδα του ιστότοπού σας. Ακριβώς αυτό που βλέπει ο πελάτης και όπου κάνει κράτηση. Έχουμε επίσης έναν οδηγό βίντεο για τη μηχανή κρατήσεων. Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο, θα εμφανιστεί ακριβώς εκεί σε αυτό το βίντεο. Μπορείτε επίσης να δείτε πώς να αυτοματοποιήσετε τη διαδικασία κράτησης στον ιστότοπό σας. Ας συνεχίσουμε. Μπορείτε να δείτε τις τοποθεσίες και τις ημερομηνίες. Επιτρέψτε μου να κάνω κράτηση για αυτήν την ημερομηνία, για παράδειγμα. Λοιπόν, δείξτε τα οχήματα βήμα νούμερο 2. Αυτά είναι ακριβώς τα οχήματα, εντάξει. Θέλω να κλείσω αυτό το αυτοκίνητο. Οι πρόσθετες επιλογές, η συνέχεια και τέλος, οι πληροφορίες του οδηγού. Έχω δοκιμαστικό λογαριασμό, οπότε θα το κάνω γρήγορα εδώ. Μια στιγμή μόνο. Εντάξει, αν τα στοιχεία μου έχουν φορτωθεί, μπορείτε να δείτε ακριβώς το ποσό πληρωμής. Σωστά. Μπορώ να προσθέσω σχόλια, να χρησιμοποιήσω κωδικούς προσφοράς και άλλα. Πρέπει επίσης να επιλέξω τον τρόπο πληρωμής ως πελάτης, έτσι δεν είναι. Μπορείτε να προσαρμόσετε πρόσθετες χρεώσεις. Για παράδειγμα, αν θέλετε συναλλαγή με προμήθεια και ο πελάτης να πληρώσει αυτή την αμοιβή, μπορείτε να την προσθέσετε εδώ. Βλέπετε ότι υπάρχει προμήθεια 1% για πληρωμή με κάρτα. Σωστά. Αν το επιλέξω, ισχύει και για PayPal, όπου η προμήθεια είναι 3%. Δείτε, 42 ευρώ για PayPal και αλλάζει αυτόματα ως προμήθεια ηλεκτρονικού χρήματος. Μπορείτε να το κάνετε χωρίς προμήθειες, εκτόσεις κτλ. Λοιπόν, φτάσαμε.
Θα σας δείξω πώς λειτουργεί η ενοποίηση με το σύστημα πληρωμών. Θα χρησιμοποιήσουμε το Stripe ως παράδειγμα. Αποδέχομαι τους όρους και κάνω την πληρωμή τώρα. Με το κλικ επιβεβαίωσης δημιουργείται αυτόματα ένα σύνδεσμος πληρωμής. Ο σύνδεσμος σας πηγαίνει στο Stripe για κράτηση και πληρωμή. Ευχαριστώ που είδατε το βίντεο. Αυτό είναι το συνολικό ποσό, αλλά υπάρχει και επιλογή προκαταβολής. Η προκαταβολή επιτρέπει πληρωμή 20% ή 50% της τιμής. Έχουμε και βίντεο οδηγό γι' αυτό. Δείτε το βίντεο για οδηγίες προκαταβολής στον ιστότοπο. Μετά, στο λογαριασμό διαχειριστή, θα δείτε την παραγγελία και την πληρωμή του πελάτη. Ας πούμε ότι ο πελάτης κάνει μια πληρωμή στον ιστότοπο, σωστά, είναι το 40% αν θυμάμαι καλά, και ας πούμε ότι το χρειάζεστε για πληρωμή με κάρτα. Πρόσφατα έδειξα πώς φαίνεται στην πλευρά της κράτησης και τώρα θα σας δείξω πώς είναι στη χειροκίνητη πλευρά. Πώς μπορείτε να δημιουργήσετε σύνδεσμο πληρωμής στο Rancid για να πληρώσει ο πελάτης? Όπως βλέπετε, χρησιμοποιώ την κάρτα εδώ. Πρέπει να προσθέσω το ποσό, την τιμή που θέλω να χρεώσω τον πελάτη μου. Σωστά, υπάρχει ένα κουμπί αποστολής τιμολογίου. Όταν πατήσετε αυτό το κουμπί, ο πελάτης θα λάβει email με το όνομα της εταιρείας σας και σύνδεσμο πληρωμής. Μπορεί να πάει κατευθείαν από το σύνδεσμο, να κάνει τη συναλλαγή, να βάλει τα στοιχεία της κάρτας και να πατήσει εφαρμογή. Μετά, το σύστημα θα αλλάξει αυτόματα την κατάσταση σε πληρωμένο και το υπόλοιπο θα γίνει 0 αφού έχει πληρωθεί όλο το ποσό. Ωραία, ας δούμε ένα άλλο σενάριο. Πρέπει να κάνετε επιστροφή από το σύστημα πληρωμών σας. Συνήθως αυτό γίνεται για καταθέσεις, σωστά. Ας δούμε ένα παράδειγμα με κατάθεση 200 ευρώ με κάρτα. Ας πούμε ο πελάτης έχει πληρώσει και τώρα, μετά την ενοικίαση, όλα είναι εντάξει, χωρίς ζημιές ή έξτρα χρεώσεις. Πρέπει να επιστρέψετε την προκαταβολή. Πώς γίνεται αυτό εύκολα στο Rancid? Πηγαίνετε εδώ και θα δείτε ένα κουμπί επιστροφής χρημάτων. Έχετε δύο επιλογές. Κλικ στο κουμπί και εισαγωγή ποσού ή αλλαγή κατάστασης σε επιστροφή και το σύστημα θα ρωτήσει το ποσό. Προσοχή! Όχι όλα τα συστήματα πληρωμών έχουν αυτή την επιλογή, αλλά τα περισσότερα ναι. Ελέγξτε αν το σύστημά σας επιτρέπει επιστροφές ή... Λοιπόν, αφήστε με να σας δείξω. Κοίτα, με επιστροφή 200 ευρώ βλέπεις ότι η κατάσταση αλλάζει αυτόματα, έτσι. Αυτή ήταν μια επιστροφή χρημάτων. Έτσι φαίνεται. Είναι το ίδιο. Ακριβώς οι ίδιες λειτουργίες που μπορείς να κάνεις με ηλεκτρονικό χρήμα, γιατί είναι σχεδόν ίδιο με τη χρήση καρτών, αλλά το Stripe και το PayPal είναι παρόμοια. Απλά η σελίδα σχεδιασμού της κράτησης, συγγνώμη, του συστήματος πληρωμών, θα είναι διαφορετική. Αυτά για τον οδηγό αυτό. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν δεν έχετε ήδη εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube, κάντε το. Θα μας βοηθήσει να φτιάχνουμε περισσότερους και καλύτερους οδηγούς. Ευχαριστούμε για τα likes και τις εγγραφές σας. Αν έχετε απορίες, αφήστε τις στα σχόλια. Θα χαρούμε να τις συζητήσουμε. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο, παιδιά. Γεια σας.